Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε και πάλι στο ειρηνικό σετ. Πάμε να κάνουμε το τρίτο μας βίντεο. Πάμε να τελειώσουμε το μεγάλο μας το κεντρικό μοτίβο και θα φτιάξουμε και το μικρό μας μοτίβο, το οποίο μπορείτε να το κάνετε παραλλαγή ή να βάλετε αυτό το μοτίβο ή να βάλετε το κυκλικό μοτίβο. Αυτό είναι στη δική σας ευκαιρία και τι σας αρέσει από τα δύο. Να ξέρετε ότι θα χρειαστείτε 6 μοτίβα από τα μεγάλα, δηλαδή 3 με το ένα χρώμα, 3 με το άλλο. Θέλετε 12 φιλαράκια και 2 μοτίβα ή το κύκλο ή το λουλούδι. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Irene Crochet, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι να αποθηκεύετε και φτιάχτε τα και μοιραστείτε τα με τις φίλες σας. Πάμε να το συνεχίσουμε. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα αφήσω τα δύο μου ποδαράκια κάνοντας 2 βουβά, 1 και έκανα ένα βουβό, θα πάρω κλωστή και θα πάω στο τρίτο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι. Συνολικά σε αυτό το ποδαράκι θα πάμε να κάνουμε 7 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ένα 7. Έκανα τα 7 μου ποδαράκια. Θα αφήσω ένα ποδαράκι. Θα πάω στο μεθεπόμενο και θα κάνω ένα βουβό. Και τώρα, εφόσον έκανα το βουβό, κορίτσια, θα αφήσω πάλι αυτό το ποδαράκι και θα πάω στο μεθεπόμενο και θα κάνω πάλι 7 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ένα 7. Έχω κάνει και τα 7 μου και τώρα θα κάνω μία αλυσίδα και θα πατήσω ενδιάμεσα για να κάνω ένα ρηχτό και θα κάνω πάλι μία αλυσίδα, θα αφήσω τα δύο μου ποδαράκια, θα πάω στο τρίτο και θα πάω να κάνω πάνω στο τρίτο πάλι 7 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κορίτσα, κάτω από το βίντεο θα σας έχω και τα άλλα δύο βίντεο για να σας διευκολύνω. Αφήνω ένα ποδαράκι, πάω στο μεθεπόμενο και κάνω ένα άριστο. Αυτό θα το κάνουμε, κορίτσα, γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη συγκεκριμένη μας σειρά. Αφήνω ένα, πάω στο μεθεπόμενο πάλι 7 ποδαράκια. Μία αλυσίδα και πατάω. Βλέπετε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται το λουλούδι μου. Μία αλυσίδα, πάλι αφήνω 2 και κάνω πάλι 7 ποδαράκια. Αφήνω ένα, πάω στο μεθεπόμενο πάλι. Παίρνω κλωστή στο μεθεπόμενο και πάλι και κάνω πάλι. Δύο, τέσσερα, πέντε, έξι και ένα 7. Μία αλυσίδα πατάω, κάνω ένα άριστο, μία αλυσίδα αφήνω 2, πάω στο τρίτο και κάνω πάλι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ποδαράκια, αφήνω μία, πάω και κάνω ένα άριστο, αφήνω ένα, πάω και κάνω πάλι 7 ποδαράκια. Κορίτσα, ό,τι απορία έχετε, επισκεφτείτε την ομάδα μου πλέχουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι, να τις λύσουμε εκεί. Και αν θέλετε, ακολουθήστε με και στο Facebook, στο Irene Crochet, στη σελίδα και στο Instagram.
η στραγγά. 2, 4, 5, 6, 7. Instagram. Κάνω μία αλυσίδα, δίπλα θα περάσω, θα κάνω ένα άριστο, μία αλυσίδα θα χρήσω δύο και θα ξανακάνουμε αυτό γύρω, συνολικά γύρω γύρω, ώστε να τελειώσουμε τη σειρά μας. Είναι η τελευταία σειρά που πάμε για το λουλούδι. 4, 6, 7, στρώνει και ωραία. Είναι ανάλογα και τι νήματα χρησιμοποιήσετε, κορίτσα. 3, 4, 5, 6, 7. Εγώ δεν πλέχω σφιχτά. Γιατί στο πλυντήριο, άμα πλέξεις σφιχτά, σου κοκαλώνει πάρα πολύ. Μία και πάω δίπλα και κάνω ένα άριχτο, ένα και περνάω δύο και πάω να και κάνω πάλι τα 7 μου. Κλείνω ένα, πάω στο μεθεπόμενο ένα άριστο και πάω και κάνω πάλι τα 7 μου ποδαράκια. Εφτά και μία αλυσίδα, ένα άριστο, μία αλυσίδα και κάνω πάλι τα 7 μου ποδαράκια. Δύο, τέσσερα, έξι και με 7 και αφήνω ένα, πάω στο μεθεπόμενο με ένα άριστο, ένα, πάω μετά, παίρνω και πάω και κάνω τα τελευταία μου 7 ποδαράκια. Μία αλυσίδα, ένα άριχτο, μία αλυσίδα και πάω και κάνω ένα βουβό, μία αλυσίδα και πάω και κλείνω. Και μετά πάω και πλέχω ενδιάμεσα στο πλεκτό μου. Τελείωσα και το σχέδιο το συγκεκριμένο. Έτοιμο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το μικρό μας και δεν θα κάνουμε κάτι άλλο από ό,τι αυτά που έχουμε φτιάξει. Θα κάνουμε έναν μαγικό κύκλο, θα βάλουμε το βελονάκι μας, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω, να τον ασφαλίσω, και εφόσον τον ασφάλισα θα πάω να κάνω 8 άριστα. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Έκανα τα 8 μου άριστα. Θα τραβήξω να κλείσω τον κύκλο μου και θα πάω στον αρχικό μου, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κλείσω με ένα βουβό και
Θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλειστή και θα μπω ενδιάμεσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι και θα το κλείσω. Θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, θα πάω δίπλα ενδιάμεσα πάντα, θα βάζω το βελονάκι μου και θα πάρω και θα κλείσω τη μία μου θηλιά. Δεν κλείνω πάνω κορίτσα, γιατί θα κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί ανά δύο. Θα κλείσω τη δεύτερη θηλιά, τώρα θα κλείσω τις δύο μου θηλιές και τον τελευταίο πόντο. 1, 2, 3, θα πάρω κλειστή και θα πάω δίπλα εδώ και θα κάνω ένα ποδαράκι και με αυτόν τον τρόπο ό,τι έκανα στην αποθετή μεριά θα κάνω και στη δεύτερη. Έχω κλείσει τις δύο μου θηλιές, τώρα θα κλείσω τις άλλες δύο και το ποδαράκι. 1, 2, θα πάρω κλειστή και θα πάω πάλι δίπλα, θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά, θα πάρω κλειστή, θα πατήσω στο ίδιο σημείο και θα κλείσω πάλι και την πρώτη μου θηλιά. Τώρα θα κλείσω τις δύο μου θηλιές μαζί και το ποδαράκι στο τέλος και την τελευταία μου θηλιά ώστε να σχηματίσει ποδαράκι. 2, 3, αυτό θα το κάνουμε συνολικά γύρω-γύρω. Έχουμε 2, 4, 2, 4, 6, 7 και πάω να κάνω και το 8 μου και μπαίνω εδώ πέρα πάλι για να κάνω πάλι τα ένα ποδαράκι και θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά, ξανά μέσα να κάνω πάλι να κλείσω με το άλλο ποδαράκι, 2, αυτό, κλείνουμε και το άλλο και 1, 2, 3 και πάω απέναντι. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω την κλειστή μου και πάω και τα ασφαλίζω. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισα την πρώτη μου θηλιά και τον πρώτο μου κύκλο. Θα κόψω τώρα τις κλειστές μου γιατί με εμποδίζουν. Θα τραβήξω και θα πάω να πλέξω την κλειστή μου μέσα στις αλυσίδες μου. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο. Τη δεύτερη μας σειρά θα πάμε να κάνουμε έναν κόμπο και θα πάμε, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να κάνω αυτό, να πάρω τη θηλιά μου να την περάσω και θα κάνω δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα κλείσω πάλι την πρώτη μου θηλιά και μετά θα τις κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, θα μπω μέσα, θα πάρω την πρώτη μου θηλιά, 3 και θα την κλείσω, δεν θα κλείσω επάνω, αυτό θα το κάνω 3 φορές πάντα και θα κλείνω πάντα όταν τελειώνω τις 3 μου θηλιές, θα κλείσω όλες μου τώρα τις θηλιές μαζί και την τελευταία. Αυτό κορίτσα θα το κάνουμε συνολικά γύρω γύρω με τη μόνη διαφορά ότι όταν πατάμε μέσα από πάνω θα έχουμε 3 αλυσίδες και όταν θέλω να περάσω απέναντι θα χρησιμοποιήσω 2 αλυσίδες. Κορίτσα, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας περιμένω.